Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε σήμερα τον ψαλμό ΚΓ, είναι στη σελίδα 522. Ψαλμός ΚΓ, σελίς 522. Ψαλμός 23, στη σελίδα 522. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δε θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατον απαύσεως με οδήγησεν, ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένοκεν του ονόματος αυτού. Και εν κυλάδι σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω, δε θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι μετεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σας έμπροσθέν μου τράπεζαν, απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος θέλωση με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αμήν. Ένας ψαλμός που παρουσιάζει μια ιδιαίτερη κατάσταση ενός ανθρώπου του Θεού. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, αλλά κάποιοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό να μπορούν να πούνε και μάλιστα εν πνεύματι και αληθεία ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ από κανένα αγαθό. Όμως, το θέμα και το ζήτημα είναι να μην είναι μία ομολογία, μία πίστης, μία γνώμη, μία άποψη η οποία δεν είναι αληθινή, αλλά να είναι πραγματικά αυτή η άποψη πέρα για πέρα αληθινή, ώστε και οι υποσχέσεις που ο Θεός δίνει μέσα από αυτό το ψαλμό να είναι ορατές στην καθημερινότητα, στην καθημερινή μας ζωή. Δεν είναι να λέμε ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ από κανένα αγαθό, αλλά είναι να είναι πράγματι ο Κύριος ο ποιμένας μου και να απολαμβάνω όλα αυτά τα οποία περιγράφει όχι ο άνθρωπος Δαβίδ, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο αληθινός Θεός, χρησιμοποιώντας την καρδιά, τα χείλη και το Πνεύμα του Δαβίδ. Και το κρίσιμο σημείο, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι αν ο Θεός θέλει να είναι, και ιδιαίτερα για μας στην Καινή Διαθήκη, αν ο Θεός θέλει να είναι, ο Ιησούς Χριστός θέλει να είναι ο ποιμένας μας, αλλά αν εμείς είμαστε πρόβατα και μάλιστα της βοσκής του. Αν πραγματικά έχουμε το χαρακτήρα του προβάτου, δηλαδή αν είμαστε και μοιάζουμε, αν είμαστε εικόνα του Χριστού και μοιάζουμε ή αγωνιζόμαστε να μοιάσουμε, να μιμηθούμε, όπως ο Απόστολος Παύλος μας προτείνει, μας προτρέπει, μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Είναι δηλαδή η πνευματική ζωή η οποία απαιτείται και την οποία πρέπει να διαχωρίσουμε καθαρά και με ευκρίνεια, να την διαχωρίσουμε από τη χαρισματική ζωή. Η χαρισματική ζωή προέρχεται με τη χάρη του Θεού από τον Χριστό και δια Πνεύματος Αγίου. Η πνευματική ζωή όμως που είναι ευάρεστη στο Θεό είναι αποτέλεσμα της προσωπικής σχέσης του κάθε ανθρώπου με την παρουσία του Θεού. Μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει χαρισματική ζωή, αλλά να μην έχει πνευματική ζωή. Αλλά μπορεί και κάποιος να έχει πνευματική ζωή, αλλά να μην έχει χαρισματική ζωή. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι αυτά τα δύο να γίνουν ένα. Ο Δαβίδ ήταν χαρισματούχος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, ο Θεός είχε δώσει σε αυτόν, αλλά και σε πολλούς δίνει και χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και διακονίες. Και έχουμε παραδείγματα, παραδείγματος χάρη, ένα απλό παράδειγμα θα αναφερθώ στον ποιμένα της Εκκλησίας της Λαοδικίας, ο οποίος ήταν χαρισματούχος, ήταν ευλογημένος, κάποτε μπορεί να είχε και πνευματική ζωή, αλλά τώρα δεν έχει. Τώρα ξέφυγε, έγινε χλιαρός
Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός τον προειδοποιεί ότι αν δεν μετανοήσει, αν δεν επιστρέψει στα πρώτα, θα τον εξεμέσει, θα τον βγάλει από το σώμα του, θα τον εκβάλει βιαίως από το σώμα του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί, να κατανοήσουμε, και πιο σωστά ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να κατανοήσει, την αναγκαιότητα της αληθινά πνευματικής ζωής, της σωστής σχέσης μας με το Θεό, αλλά και με όλο το περιβάλλον μας. Τη σωστή σχέση μας, που να στηρίζεται βεβαίως στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά να εμπεριέχει αφιέρωση, προσκόλληση στον Θεό. Σε καμία περίπτωση απομάκρυνση από το Θεό. Μελέτη του Λόγου του Θεού και εξήτηση της φωνής του Πνεύματος του Αγίου. Μπορώ πάρα πολύ εύκολα να πω «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γιατί τον δοξάζω, γιατί έρχομαι στην Εκκλησία, γιατί βρήκα χάρη από το Θεό και μου δώσε και χαρίσματα, με λέησε, με ευλόγησε», αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι λέω, αλλά τι βλέπει ο Χριστός. Δεν είναι το κρίσιμο σημείο να λέω, αλλά το κρίσιμο σημείο είναι να σφραγίζει ο Θεός. Δηλαδή να έχω το χαρακτήρα του προβάτου που στέκεται πάντοτε πλησίον του καλού του ποιμένα. Το πρόβατο δεν είναι σκύλος, δεν γαυγίζει, δεν δαγκώνει, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν μαλώνει. Το πρόσωπό του δεν αλλοιώνεται από την οργή του ανθρώπου, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά το πρόσωπό του και ο χαρακτήρας του είναι πράος και ταπεινός, που είναι χαρακτηριστικό, τα χαρακτηριστικά της ευλογημένης πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Ακόμη δεν είναι σκύλος να ουρλιάζει, να κλαίει, να παραπονιέται, να γκρινιάζει όταν κάτι δεν του πάει καλά, αλλά είναι πρόβατο που πάντοτε βελάζει, πάντοτε δοξάζει και όταν τρώει και πίνει κοιτάει πάντοτε στον ουρανό. Το πρόβατο δεν είναι κατσίκι να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει, ό,τι νομίζει, να πηγαίνει όπου θέλει. Το πρόβατο του Κυρίου, για να είναι πραγματικά ο Κύριος ο ποιμένας του, ακολουθεί πάντα το Χριστό. Με αυτά λοιπόν τα ωραία χαρακτηριστικά μπορώ να ξέρω, να ξέρουμε όλοι μας, ο κάθε ένας βεβαίως μόνο για τον εαυτό του, εάν πραγματικά ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου ή δεν είναι η φαντασία μου. Αν πραγματικά ο Χριστός είναι ο ποιμένας μου, δηλαδή με ποιμένει, δηλαδή δεν είμαι ένα δέσποτο έστω και πρόβατο, αλλά είμαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου, πρόβατο εκεί που με θέλει ο Θεός, εκεί που με πρόσθεσε ο Χριστός, εκεί που με οδηγεί ο Θεός με τη ράβδο του και με τη βακτηρία του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες, όχι να νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας μας, αλλά να είναι αποδεδειγμένο από τον ίδιο το Θεό, με τη σφραγίδα του Θεού, ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας μας. Γιατί ο Κύριος θα έχει να κάνει με ένα πρόβατο της βοσκής του και εμείς θα έχουμε να κάνουμε με τον ποιμένα τον καλό, που την ψυχή του βάζει υπέρ των προβάτων. Μια ιδιαίτερη και ευλογημένη σχέση, μοναδική. Χαρισμένη από τον Θεό μέσα από το Λόγο του σε όλους εμάς, που πρέπει τώρα να τη διεκδικήσουμε. Ο κάθε άνθρωπος διεκδικεί κάτι στη ζωή του.
διεκδικεί μια θέση, μια άποψη, μια κατάσταση, μια δουλειά. Διεκδικεί καλή μαρτυρία, φήμη. Πολλές φορές διεκδικεί δόξα, χρήματα, αναγνώριση, ύψωση, επιτυχίες. Διεκδικεί αγάπη. Αλλά ο Θεός μας προτείνει να διεκδικήσουμε σήμερα το χαρακτήρα του προβάτου. Να διεκδικήσουμε σήμερα αληθινά ο Ιησούς Χριστός να είναι ο ποιμένας μας, ο ποιμένας μας ο καλός. Να ακούμε τη φωνή Του, να μπορούμε να ακούμε τη φωνή Του, γιατί ο σκύλος δεν μπορεί να ακούει τη φωνή Του, ούτε το κατσίκι. Να μπορούμε να ακούμε τη φωνή Του και να υποτασσόμεθα σε αυτήν. Να ακούμε το παίξιμο της φλογέρας Του δια Πνεύματος Αγίου και να αναπαυόμαστε στην παρουσία Του. Να μπορούμε αληθινά να ενδιαφερόμαστε το να είμαστε πάντοτε κοντά Του. Πάντοτε κοντά Του. Όχι κάποιες φορές, κάποιες ώρες της ημέρας, κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες της εβδομάδος. Να εμπιστευόμαστε και να ελπίζουμε μόνο Αυτόν, ο οποίος γνωρίζει το κάθε ένα πρόβατο ξεχωριστά. Κανένας άλλος δεν ξέρει τόσο καλά εσένα αλλά και εμένα. Τη γυναίκα σου αλλά και τη γυναίκα μου. Το παιδί σου αλλά και το παιδί μου. Κανένας δεν ξέρει την καρδιά μου και τους νεφρούς μου. Ώστε να γνωρίζει σε λεπτομέρειες τις ανάγκες μου, τα λάθη μου και τον τρόπο της διόρθωσής μου. Μόνο ο Χριστός, αν είναι ποιμένας μου, η ζωή μου θα είναι διαφορετική, όχι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά διαφορετική και μάλιστα έτσι πως τη θέλει ο Χριστός. Τα αποτελέσματα θα είναι συγκλονιστικά. Και από τα αποτελέσματα θα καταλάβουμε αν περπατάμε εν φαντασία λέγοντες, ακούγοντες, πιστεύοντες ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός, γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Εάν αναπαύεται η ψυχή σου σε βοσκές χλωερές και οδηγείσαι σε ύδατα αναπαύσεως, σε ύδατα ζώντα, είναι καλό σημείο. Εάν δηλαδή τρέφεσαι με τροφή ανάπαυσης, με ειρήνη, όχι με άγχος, με αγωνία, με φόβο, με θυμό, με αγριάδα, με παράπονο, με πίκρα, με αυτούψωση, με αυτοδικαίωση, αλλά αν τρέφεσαι ειρηνικά και σαν άνθρωπος φυσικός, αλλά ιδιαίτερα σαν άνθρωπος πνευματικός, και οδηγείσαι από το Θεό όχι σε γκρεμούς αλλά σε ύδατα αναπαύσεως, είναι καλό σημείο. Σήμερα θα καταλάβουμε όλοι μας, αδερφοί, εάν έχουμε ή δεν έχουμε αυτό που ο Θεός μας προσφέρει. Τον καλό μας τον ποιμένα να είναι ο δικός μας, ο δικός μου ο ποιμένας. Όταν η ψυχή σου γκρεμίζεται, ανανορθώνεται από τον Κύριο, είναι καλό σημάδι. Αν η ψυχή σου όμως γκρεμίζεται και μετά γίνεται πιο γκρεμισμένη, τότε επανεξέτασε τη σχέση σου με τον ποιμένα σου. Εάν οδηγείσαι, όταν βρίσκεσαι σε αδιέξοδα, μέσα από μονοπάτια αλλά δικαιοσύνης, όχι από μονοπάτια πονηριάς για να ξεφύγεις από το αδιέξοδο που είσαι, ούτε μονοπάτια
ανθρώπινης σοφίας και συνέσεως και δυνάμεως, αλλά αν οδηγήσε από τον Χριστό σε μονοπάτια δικαιοσύνης και φθάνεις στο λιμένα τον καλό, και μάλιστα όχι γιατί είσαι άξιος της ειδικής αυτής μεταχείρισης, με γνώση, με επίγνωση ότι δεν είσαι άξιος της ειδικής αυτής μεταχείρισης να σε ελευθερώνει ο Θεός από τα αδιέξοδά σου μέσα, όμως προσοχή, από μονοπάτια δικαιοσύνης, τότε είναι καλό σημάδι. Τότε μπορείς να πιστεύεις και στην καλή συνέχεια. Αλλιώς μην πιστεύεις σε καλή συνέχεια. Αν δεν μετανοήσεις, δεν επιστρέψεις, δεν εξετάσεις τον εαυτό σου πάλι, κοιτάζοντας τον εαυτό σου στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, για να επανορθώσεις την πεσμένη, χαλασμένη πνευματική σου ζωή. Και ιδίως μην ελπίζεις στα χαρίσματα του Κυρίου, ούτε στην ευλογία του Θεού, ούτε στις διακονίες που θα πιθανό να σου έχει δώσει, ούτε στην υπηρεσία. Γιατί πολλοί εκείνη την ημέρα θα πούνε: «Εν το όνομα τι σου προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα πολλά, εξεβάλαμε δαιμόνια», και ο Κύριος θα τους πει: «Ποτέ δεν σας εγνώρισα, γιατί ήσασταν πάντοτε εργάτες της ανομίας. Ποτέ δεν σας εγνώρισα, γιατί είσαστε πάντοτε εργάτες της ανομίας. Η πνευματική σας ζωή ήταν έξω από την παρουσία του Θεού. Δεν είχατε πνευματική ζωή. Αν όμως μέσα στη ζωή μας διακρίνουμε, και πρέπει να ψάχνουμε, διακρίνουμε την τροφή μας εν ειρήνη, το ποτό μας εν δικαιοσύνη, την ψυχή μας να πέφτει και να σηκώνεται, αλλά τη σηκώνει ο Κύριος. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, μιας προσωπικής εμπειρίας που μου συνέβη πριν δύο βράδια και κατάλαβα τι σημαίνει «νόρθωσε την ψυχή μου». Είχα ξυπνήσει πρωί, προσευχόμουν και ήταν πεσμένη η ψυχή μου. Έβλεπα τις δυσκολίες, τις εφορίες, τις ταλαιπωρίες, την ταλαιπωρία των αδελφών μου και αυτό τον αδελφό και εκείνη την αδελφή και εκείνο, και έπεφτα, έβλεπα στην εκκλησία και σταματάω και λέω: «Κύριε, τώρα τι θα κάνω?» Και ακούω τη φωνή του Κυρίου, του Πνεύματος του Αγίου: «Θα δοξάζεις τον Κύριο, γιατί θα κάνει μεγαλεία». Ξέρετε πως πετάχτηκα. Παπ! Πετάχτηκα στον αέρα. Και αλληλούια έλεγα, δόξα έλεγα. Και είπα: «Κύριε, είναι ωραίο να ανορθώνεις την ψυχή μου. Γι' αυτό θέλω ο Κύριος να ανοπημείνει μου, αδερφή. Να ανορθώνει την ψυχή μου. Δεν μπορείς να με ανορθώσεις. Και δεν μπορώ να σε ανορθώσω. Να σε παρηγορήσω λίγο μπορώ. Πιθανόν και να σε στηρίξω. Πιθανόν και να σε ενισχύσω. Να ανορθώσω την ψυχή σου δεν μπορώ. Μόνο ο Χριστός μπορεί. Και μπορεί μόνο όταν είναι οπημένα σου». Αλληλούια. Και τότε πιστεύω στην καλή συνέχεια του Κυρίου. Θα έχει η ζωή μου καλή συνέχεια, που είναι το ζητούμενο. Ναι, το Ευενέζερ είναι πάρα πολύ καλό. Μέχρι τώρα μας ευλόγησε ο Θεός, πάρα πολύ καλό. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η συνέχεια και το τέλος. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν λες έναν άνθρωπο καλό ταξίδι, δεν του λες καλή απογείωση. Ναι, καλή απογείωση βέβαια, αλλά καλό ταξίδι και καλή προσγείωση. Γιατί αν το κάνω να έχω ένα υπέροχο ταξίδι και όταν προσγειωθώ, μπαμ, τέλος. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι καλή συνέχεια. Και εδώ στη γη, αλλά και να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα, με πολύ καρπό, για να εισέλθουμε πλουσίως μέσα από μια εκκλησία ένδοξη, μαζί με την εκκλησία την ένδοξη, αυτή που δεν έχει κοιλίδα, ηρητίδα ή τίτων τιούτων, αμόμητο, να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και
ο ψαλμοδός τώρα με αυτή τη λογική, γιατί διεπίστωσε εκ πείρας ότι ανεπάθησε βοσκές κλοερές, τον οδήγησε σε ύδατα αναπαύσεως, ανόρθωσε την ψυχή του, στα αδιέξοδά του τον οδήγησε διατρέβων δικαιοσύνης και μάλιστα χάρη του ονόματός του. Τώρα μπορεί να πει με πίστη «και εν κοιλάδι σκιά θανάτου αν περιπατήσω δεν θα φοβηθώ καθόν κακόν, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μου». Όπου και να περπατήσω, σε όποιο δρόμο και να περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, ο Κύριος είναι μαζί μου. Και η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Δεν έχω ανάγκη καμία άλλη δύναμη, άνθρωπο, κατάσταση, λόγο να με παρηγορήσει. Με παρηγορεί μόνο η ράβδος σου, η παιδεία σου και η βακτηρία σου, η νουθεσία σου, ο λόγος σου. Ο λόγος ο γεγραμμένος και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αυτά με παρηγορούνε. Εχθροί πολύ. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Δυσκολίες αμέτρητες. Αλλά εσύ, Κύριε, ετοίμασας μπροστά μου, έχεις έτοιμη μπροστά μου τράπεζα απέναντι στους εχθρούς μου. Οι εχθροί μου θα φρύτουνε, θα ορίονται, αλλά εγώ θα απολαμβάνω την τράπεζα του Κυρίου μου. Αμήν. Καλή συνέχεια. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει πλήρης Πνεύματος Αγίου, πλήρης από την παρουσία του Θεού και χρησμένος του Κυρίου. Προσεύχομαι και δοξάζω το Θεό. Προσεύχομαι και με πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Καλή συνέχεια. Και η σφραγίδα, με τα πάσης βεβαιότητος τώρα ξέρω ότι χάρης και έλεος θα μ' ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου. Όλες, και τις καλές και τις κακές. Και τις πολύ κακές και τις πολύ καλές. Όλες τις ημέρες της ζωής μου, αλληλούια, θα με ακολουθεί η χάρις του Θεού και το έλεος του Θεού. Από τα νιάτα μου μέχρι τα βαθιά γεράματα. Στην ταλαιπωρία μου και στην ησυχία μου. Όλες τις ημέρες της ζωής μου. Γιατί ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Και γιατί ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Γιατί εγώ είμαι πρόβατο της βοσκής του και διεκδικώ το χαρακτήρα του προβάτου και διεκδικώ το χαρακτήρα του Χριστού και θέλω να μοιάζω, έχω πρότυπο το Χριστό, τον Παύλο, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και όλα τα αδέλφια μου που είναι και αυτά πρόβατα της βοσκής του Κυρίου. Γι' αυτό θα κατοικώ με τα πάσης βεβαιότητος στον οίκον του Κυρίου μου εις μακρότηταν ημερών. Κανείς δεν μπορέσει να με βγάλει από την παρουσία του Θεού, από την Εκκλησία του Χριστού, ανάμεσα από τα αδέρφια μου. Γιατί ο δικός μου ο ποιμένας είναι ο Κύριος, αλλά είναι και η κεφαλή της Εκκλησίας που με πρόσθεσε. Είναι ο δικός μου ο ποιμένας, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Ο δικός μου ο ποιμένας είναι αυτός τον οποίον ο Θεός έδωκε πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη. Ο δικός μου ο ποιμένας. Τόσο εύκολο, τόσο απλό. Αν δεν μπορώ να δω τον Χριστό να του μοιάσω, που είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, μπορεί να μοιάσω στον Παύλο, στον Πέτρο, στον Ιάκωβο, στον Λουκά, στον Στέφανο, στον Φίλιππο. Μπορώ να μοιάσω στην Εκκλησία, την πρώτη, την Αποστολική. Μπορώ να μοιάσω στα αδέλφια μου βλέποντας το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Δεν μπορεί δέντρο καλό, δεν γίνεται να κάνει κακό καρπό. Και δεν μπορεί δέντρο κακό, δεν γίνεται να κάνει καλό καρπό. Και πώς θα γνωρίσω? Από τον καρπό. Από το αποτέλεσμα του πολιτεύματος του καθένα. Όπως λέει ο Παύλος, εσύ Τιμόθε με παρακολούθησες στη διαγωγή μου, στη ζωή μου, στο κηρυγμά μου, στη διδασκαλία μου, σε όλα, στη συναναστροφή μου, σε όλα με παρακολούθησες. Μιμήσουμε τώρα.
αλλά συνεχίζει: «Τιμόθε, γίνεται τώρα τύπος των πιστών, για να σε μιμηθούν κι άλλοι». Και έτσι δημιουργείται η Εκκλησία του Θεού. Όλοι είμαστε μιμητές του Χριστού, μιμητές του Παύλου και θεωρούμε πραγματικά αλληλούς υπερέχοντας και είμαστε ενδεδειμένοι ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενοι σ' αλλήλους. Μιμούμεθα την πίστη των προεστώτων βλέποντας το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών και ακολουθούμε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί το Χριστό. Πότε και γιατί? Μόνο τότε μπορώ, όταν και αν ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Το πρόβατο πάει πίσω από το άλλο πρόβατο και το άλλο πρόβατο πάει πίσω από άλλο πρόβατο και δεν χωρίζουνε, δεν είναι κατσίκια, το να πάει δεξιά, το άλλο παρέσει. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο πόρτες. Μία πόρτα είναι φαρδιά. Η οδός ευρύγωνος, εκεί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλεις, ό,τι νομίζεις. Είσαι ελεύθερος. Εντελώς ελεύθερος. Αλλά το τέλος είναι απώλεια. Υπάρχει και μια άλλη πορτούλα. Μικρή. Που στη συνέχεια έχει τεθλιμμένη οδό. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ούτε ό,τι σ' αρέσει, ούτε ό,τι νομίζεις. Εκεί πρέπει να κάνεις μόνο ό,τι λέει ο Χριστός. Εκεί πρέπει ποιμένα σου να είναι ο Χριστός. Αλλά αυτή, από αυτή τη μικρή πόρτα που υπάρχει η τεθλιμμένη οδός, θα βρεθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα λοιπόν να εκλέξουμε, αδερφοί, τη φαρδιά και την ευρύχωρο ή τη στενή και τεθλιμμένη. Να εκλέξουμε και να διεκδικήσουμε: ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Θα πηγαίνω δίπλα του, μαζί με όλα τα άλλα πρόβατα. Της βοσκής του, γιατί δεν είμαι ούτε σκύλος να γαυγίζω, να ουρλιάζω, να γκρινιάζω, ούτε κατσίκι να κάνω ό,τι θέλω. Είμαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου και μπορώ και ακούω τη φωνή του και τον ακολουθώ. Μου μιλάει και τον ακούω. Με βγάζει έξω και με φέρνει μέσα πάλι. Είναι όλη η ζωή μου μέσα σε απόλυτη ασφάλεια. Τα πρόβατα είναι απόλυτα ασφαλισμένα όταν είναι στην πίμνη με καλό ποιμένα. Να λοιπόν ένα μικρό κοπαδάκι. Αλληλούια. Που όμως ο ποιμένας μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Θα κοιμόμαστε όλοι μαζί. Θα ξυπνάμε όλοι μαζί. Θα τρώμε όλοι μαζί. Θα πίνουμε όλοι μαζί. Θα δοξάζουμε το Θεό όλοι μαζί. Θα προσευχόμαστε όλοι μαζί και θα πάμε στον ουρανό όλοι μαζί. Αλληλούια. Δόξα Κύριε μου, σε ευχαριστούμε. Να ψάλουμε τον ύμνο 240.